Σε συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης προχωρά ο Δήμος Ερών για τους πυρόπληκτους της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές και καλεί τους Εραίους να συμμετέχουν σε αυτή την πράξη ανθρωπιάς. Ο Δήμος Ερών προχωράει σε συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Δοκιμάζονται δυστυχώς οι συνάνθρωποι μας και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συνδράμουν για ακόμη μία φορά. Τα είδη θα συλλέγονται στα Β' Καπή και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας Σωτηρία Πάνου ανέφερε ότι χρειάζονται ισοτονικά, χυμούς, σνακ, μπάρες δημητριακών, κρουασάν, γάζες, επιδέσμους, αντιβιωτικά, παυσίπονα, ενυδατικές κρέμες, πάνες για μωρά και ενήλικες, μωρομάντιλα και σακούλες σκουπιδιών. Συγκεντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης, το Β' Καπί, τις καθημερινές εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.30 ως τις 1.30. Το Β' Καπί είναι δίπλα στη ΔΕΙΑΣ. Τα είδη τα οποία κατόπιν επικοινωνίας με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ζητάμε είναι ισοτονικά, χυμή, σνακ, δηλαδή μπάρες δημητριακών, κρουασάν, γάζες, επίδεσμοι, αντιβιωτικά, παυσίπονα, ενυδατικές κρέμες, μωρομάντιλα, πάνες ηλικιωμένων, πάνες για τα μωρά, σακούλες σκουπιδιών. Η συγκέντρωση των ειδών θα γίνεται τις ώρες από τις 8.30 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα αποστέλλονται με οχήματα του Δήμου Σερών στις πληγήσεις περιοχές. Η πρώτη συγκέντρωση ειδών θα είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Όσοι δεν μπορούν τις πρωινές ώρες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στον αριθμό 2321 3 50 561 για να κλείσουν απογευματινό ραντεβού. Αναλυτικά στο δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερών υπάρχουν όλα τα είδη. 8.30 με 1.30 καθημερινά θα γίνεται η συγκέντρωση των ειδών στο Β' Καπί και εν συνεχεία με τα αυτοκίνητα του Δήμου, δύο φορές την εβδομάδα, κατόπιν συνεννόησης, θα διανέμονται σε διάφορα μέρη της Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου. Αν τυχόν κάποιοι δεν μπορούν σε αυτές τις ώρες να προσέλθουν, κατόπιν επικοινωνίας τηλεφωνικής στο 2321 3 50 561, θα κανονίζουν το ραντεβού τους για απογευματινή ώρα στο ΚΑΠΗ, προκειμένου εκεί πάλι της πρόνοιας να τους εξυπηρετούν. Μέχρι 31 Αυγούστου είναι η πρώτη συγκέντρωση ειδών, γιατί έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες αναχώρησης και εν συνεχεία θα δούμε, μπορεί να δοθεί και παράταση.